Μυροφόρα δεν είναι μόνο τα δέντρα και τα λουλούδια. Μύρο μπορεί να συλλέξει κανείς και από τις ψυχές των ανθρώπων, από τους μυστικούς κήπους της καρδιάς. Η ευωδία Χριστού είναι διάχυτη στα παλέσματα και τα παθήματα των Αγίων. Και ο μικρότερος Άγιος μέσα στην Εκκλησία του Χριστού είναι ένα πολύτιμο μυροδοχείο στη διάθεση των πιστών. Μυροδοχείο όπου μέσα του έσταξε και θησαυρίστηκε το πολύτιμο μύρο του Ιησού Χριστού, όπως θαυμάσια εκφράζεται στον 44ο Ψαλμό. Ευωδιαστά μοίρα, σμύρνα και άρωμα στάζουν και συλλέγονται σταλαγματιά σταλαγματιά από τα ημάτια σου, σαν από άλλο πολύτιμο δέντρο και σκορπίζουν την ευωδιά τους. Ακόμα παραστατικότερα εκφράζεται το άσμα ασμάτων. «Ο σμή μύρον σου υπερπάντα τα αρώματα, μύρωνε και νοθέν όνομά σου». Με αυτό το μύρο, ο Κύριος Ιησούς Χριστός τιμά και αισθητά πολλούς από τους Αγίους Του, μέσα σε όλους τους τόπους, τους χρόνους και τις εποχές. Ο Άγιος από τον τάφο του οποίου αναβλύζει μύρον, όπως ο Άγιος Δημήτριος στη Θεσσαλονίκη, ονομάζεται Μυροβλήτης. Ένα τέτοιο βραβείο είχε χαρίσει ο Κύριος και στην Αγία Ερμιώνη, μία από τις 4 θυγατέρες του Αποστόλου Φιλίππου, που είχε το χάρισμα της προφητείας. Η Ερμιώνη μαρτύρησε στην Έφεσο κατά διαταγή του Τραϊανού, χωρίς να πεθάνει κατά το μαρτύριο, διότι οι δήμοι της έγιναν χριστιανοί και την ελευθέρωσαν. Από τον τάφο της ανέβλεζε μύρο. Από εδώ όμως ξεκινά μια ιστορία ωραία, αγιασμένη ιστορία, μυροβόλος. Στον τάφο της Αγίας Ερμιώνης ερχόταν καθημερινά μια ευγενής χοκόρη και μάζευε το μύρο το οποίο μοίραζε στους πιστούς. Αυτή η καθημερινή πράξη της συλλογής και διανομής του μύρου της χάρισε και το όνομά της. Την ονόμασαν Μυρόπη. Η Μυρόπη ανετράφη χριστιανικά από την ευλαβή μητέρα της, στην οποία έπεσε όλο το βάρος της ανατροφής της, διότι ο πατέρας έφυγε νωρίς από τον κόσμο αυτό. Όμως ήλθαν χρόνοι δύσκολοι για τους χριστιανούς, όταν επί διετία εμένα το διωγμός τους από τον αυτοκράτορα Δέκιο. Η Έφεσος, μεγάλη και επιφανής πόλη, ήταν στο στόχαστρο των ειδωλολατρών. Γι' αυτό και η καλή μητέρα πήρε τη Μυρόπη και αναζήτησε καταφύγιο στο μυρωμένο νησί της Χίου, που ήταν και η ιδιαίτερη πατρίδα της. Εκεί, στο πατρικό της κτήμα, έλπιζε ότι θα έμενε απαρατήρητη η ευλάβεια της Μυρόπης της. Αλλά όταν η πίστη λαμπαδιάζει μέσα στην ψυχή, είναι δυνατόν να μην βγει προς τα έξω η φλόγα? Και γιατί άλλωστε να κρυφτεί? Πώς θα λάμψει το φως του Χριστού έμπροστα των ανθρώπων? Φοβερή διαταγή από το διώκτη άρχοντα Νουμέριο διέτρεξε την πόλη και γέμισε φρίκη τις ψυχές. Ο μάρτυρας Ισίδωρος στρατιώτησε από την Αλεξάνδρεια να μείνει άταφος στο φαράγγι να τον φάνε τα σκυλιά και τα όρνια. Η εσχάτη ποινή, η φρικτή κακουργία απέναντι του νεκρού ανθρώπου. Σας θυμίζει κάτι από την ποινή που ο Κρέοντας, βασιλιάς των Θηβών, επέβαλε στον άτυχο νόμιμο κληρονόμο του θρόνου, δυστυχή Πολυνίκη? Ναι, αλλά εκείνος σκοτώθηκε στην πατρίδα του. Ήταν βασιλικός γόνος και επιπλέον είχε αδερφές. Η παράτολμη τόλμη της αδερφής του της Αντιγόνης να θάψει τον νεκρό αδελφό της την ανύψωσε στην κορυφή της πυραμίδας των ηρώων, όχι μόνο της προχριστιανικής εποχής. Όμως ο Ισίδωρος ήταν ένας άγνωστος στρατιώτης σε χώρα ξένη και επιπλέον ήταν ασήμαντος. Ποιος θα δολμήσει να τον θάψει? Η Μυρόπη. Κοιτάξτε την ηρωίδα. Νύχτα,
παραμονεύει μέσα στα σκοτεινά με τις θεραπενίδες αδελφές της στο άγριο και έρημο φαράγγι. Και όταν οι φύλακες του νεκρού κοιμήθηκαν, ήλθε αθόρυβα και έκλεψε το μάρτυρα και τον έθαψε. Δεν ήταν αδελφός της, δεν ήταν συγγενής, δεν ήταν ούτε συμπατριώτης της. Ήταν μάρτης Χριστού και η χριστιανή Μυρόπη τόλμησε. Πώς να μη φωνάξουν οι ειδωλολάτρες με θαυμασμό? Τι είναι τέλος πάντων αυτές οι γυναίκες των χριστιανών? Όμως όταν κανείς είναι μέχρι τα κατάβαθά του ηρωικός, είναι σε όλες τις φάσεις της ζωής ηρωικός. Και όταν ακόμη κανείς δεν υποχρεώνει, όταν κανείς δεν βλέπει, όταν κανείς δεν υποψιάζεται, άμα είσαι πλασμένος από στόφα ηρωική. Και να η άλλη φάση του ηρωισμού, η εντιμότητα. Ήταν δυνατόν να κλαπεί ο νεκρός και να μην θεωρηθούν ένοχοι οι φύλακες? Αν μη τι άλλο, τουλάχιστον ως ένοχοι δωροδοκίας. Ξαναζούμε την αρχαία τραγωδία. Με τη διαφορά ότι η Αντιγόνη ομολόγησε με θάρρος την πράξη της, αφού τη συνέλαβαν επ' αυτού φόρο. Η Μυρόπη, γενναία στην πράξη, γενναιότερη στο φρόνημα, παρουσιάζεται αυθορμήτως στο διώκτη άρχοντα και αποκαλύπτει την τόλμη της για να μην πάθουν οι ανένοχοι φύλακες. Ο Νουμέριος τους απείλησε με θάνατο αν δεν του βρουν το νεκρό Ισίδωρο. Και φυσικά επομίστηκε την τιμωρία τους. Ποιο ήταν ηρωικότερο, το να θάψει κρυφά ή να ομολογήσει φανερά? Υπάρχουν πράξεις εσωτερικού μεγαλείου που ξεπερνούν ό,τι φαίνεται ηρωικό και μεγάλο. Άλλωστε, από τα πρώτα πηγάζουν τα δεύτερα. Και το να σηκώνει κανείς την ευθύνη των πράξεών του είναι μεγαλειώδης ηρωισμός. «Έκαμα την ταφή από αποστροφή και περιφρόνηση στην ασέβειά σου», είπε στον τύρανο. Το μαρτύριό της έβαλε τη σφραγίδα της γνησιότητας στο μυρωδοχείο της καρδιάς της και της ζωής της. Οι χριστιανοί την έθαψαν σε τόπο επίσημο και η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη της στις 2 Δεκεμβρίου. Το να γίνουμε όλοι μάρτυρες Χριστού δεν είναι στο χέρι μας. Τούτο το βραβείο δεν το δίνει σε όλους ο Χριστός. Να είμαστε όμως όλοι μοίρα Χριστού είναι ένα χρέος που το οφείλουμε. Στον ίδιο το Χριστό, στον εαυτό μας, στο περιβάλλον μας. Έντιμη στη συμπεριφορά μας, ηρωική, αγνή. Από αυτά τα μοίρα έχει ανάγκη ο κόσμος.